Η Ιόνιος Βιβλιοθήκη Αιγαίου την περασμένη Τετάρτη βράβευσε τις δύο μαθήτρες του πρώτου Λυκείου Αιγαίου, Ευτυχία μου και Μαρία Ειρήνη Δεσίλα, σε μια λιτή τελετή, κάτω από μια έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα, όχι μόνο για τους μαθήτρες και την οικογένειά τους, αλλά και από όλους τους συμπολίτες μας που είχαν κατακλείσει την αίθουσα διαλέξεων της βιβλιοθήκης. Η Ευτυχία και η Μαρία Ειρήνη προέβησαν χωρίς σκέψη σε μια πράξη αλτροϊσμού, σε μια πράξη φιλαλληλίας, σε κάτι δηλαδή εξαιρετικά σπάνιο και δυσέβρετο στις μέρες μας που μεσουρανεί όχι πια η συλλογικότητα αλλά ο ατομικισμός. Θέλουμε να πιστεύουμε από καρδιάς πως αυτή η φιλάνθρωπη ενέργειά τους θα αποτελέσει ένα προς μίμηση ηθικό παράδειγμα και πρότυπο για όλους μας ανεξαιρέτως, θα γίνει ένας μικρός φάρος σε ένα αμιχλώδες τοπίο. Παρουσιολογιότατε, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Στοπουργέ Διευθυντά, κυρία Διευθύντρια του πρώτου Λυκείου Αιγαίου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες εβδομάδες, η συμπολίτησά μας, κυρία Ελένη Τριανταφυλοπούλου, έχασε ένα φάκελο με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και μερικά προσωπικά της αντικείμενα και φωτογραφίες. Με ευελπισία απευθύνθηκε στις αρχές, δηλώνοντας την απώλεια. Λίγη ώρα αργότερα, δύο έφηβα κορίτσια, η Ευτυχία και η Ειρήνη Δεσίλα, παιδιά πολύτεχνης οικογένειας, έβρισκαν τον ίδιο φάκελο και χωρίς δεύτερη σκέψη, τον παρέδωσαν στην αστυνομία, δίνοντας τέλος στην αγωνία της κυρίας Ελένης, αλλά και δίνοντας και σε εμάς μία είδηση που ταξίδευσε σε όλη την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου και προκάλεσε σε χιλιάδες αναγνώστες ρίγη συγκίνησης και χαράς. Γιατί σε μια εποχή που καταραίουν όλα και οι ραγδαίες εξελίξεις δεν μας αφήνουν περιθώρια ούτε καν για καθημερινά όνειρα, μια πράξη σαν κι αυτή, μια πράξη ύφους και ετοιμότητας, μοιάζει με ένα μικρό φως ελπίδας εν μέσω ενός σκοτεινού τούνελ. Αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα την εποχή στην οποία ζούμε διακρίνει μια κατάσταση ανηλικότητας και μια διαρκής κακοχία που βαραίνουν και καταθλίβουν την καθημερινότητά μας. Αποστραγγίζουν τους χυμούς της ζωής, ματαιώνουν λίγο ή πολύ τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας. Ο άνθρωπος βάλεται πια ποικιλοτρόπος από δυσκολίες που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση που δυσχεραίνει ή και εξαθλιώνει ακόμα τη διαβίωσή του. Πριν ένα μήνα έγινε κάτι ξεχωριστό εδώ στην πόλη μας. Εγώ βέβαια μπαίνοντας σε ένα μπλοκ είδα ότι έστειλαν μια συγχαρητήρια επιστολή στην κυρία Φοντούλα Ρέλα για το γεγονός ότι από το σχολείο της βγήκαν δύο παιδιά παράδειγμα. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια πρώτα σαν μητέρα και σαν εκπαιδευτικός. Όταν έμαθα το γεγονός, στους πρώτους που έκανα σχόλιο ήταν τα παιδιά μου και τους είπα αυτά τα παιδιά είναι παράδειγμα για όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Οι αρχές δίνονται πρώτα από το σπίτι, πιστεύω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, και κατόπιν από το σχολείο. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε, αγαπητές μαθήτριες, να συγχαρώ πρώτα τους γονείς σας, γιατί σας μεγάλωσαν με αυτόν τον τρόπο. Τα συγχαρητήριά μου για την ανατροφή που δίνετε στα παιδιά σας και εύχομαι πάντα να σας κάνουν περήφανους. Μέρος της αστυνομικής οικοδιάς της Αιγαίου, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Κεφαλήνων και Ιθαγησίων Γιαλίας και Καλαβίτρων, ο Άγιο Γεράσιμο, για την πρόσκληση και κυρίως να τον ευενέσω για την πρωτοβουλία του να τιμήσει τις δύο μαθήτριες του πρώτου Λυκείου Αιγαίου, την Ευτυχία και τη Μαρία, για την αξιέπαινη αυτή πράξη τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Δεν νομίζω ότι η πράξη που κάνουμε θα έχει τόση έκταση και είναι μεγάλη τιμή που κάνατε αυτό για μας σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και περήφανες για την πράξη που κάνουμε και νιώθουμε μεγάλη τιμή. Ευχαριστούμε τους γονείς μας και τους πέρα από όλα και μας έδωσαν αυτές τις αρχές.
έτοιμοι άνθρωποι και παντελή με τις κατάστοιχες κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.